Ο κύριος Μιχάκης, Δημήτρης Μιχάκης, Ένωση Κεντρών, νομικός, Αλφα Θεσσαλονίκης, έτσι, καλή Μάλιστα. επιτυχία και ευχαριστούμε που σήμερα είστε εδώ, ταξιδέψατε από τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, ήμουνα αυτές τις μέρες στην Αθήνα βεβαίως. Καλά κάνετε και αξιοποιείτε όσο γίνεται και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Για οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε για τη Μακεδονία μας, για τη Θεσσαλονίκη και για όλη την Ελλάδα. Στον κύριο Μιχάκη και σας άκουσα με το καλησπέρα που είπατε, Ένωση Κεντρών να παλέψουμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Φαντάζομαι, το μυαλό μου πήγε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλλον όμως δεν το πήραν το μήνυμα απόλυτα σε σχέση με το ποσοστό που πήρατε σε ευρωεκλογές. Γιατί εσείς ήταν από τα κόμματα που εναντιωθήκατε από την πρώτη στιγμή στη Ακριβώς. Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Πρώτα απ' όλα, για το λόγο ότι μίλησαν οι συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για οικονομικά θέματα, μία παρένθεση. Να αναφέρω ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν τη χώρα σε μία οικονομική κατάρρευση και στην φυγή 500 τουλάχιστον χιλιάδων νέων στο εξωτερικό, και σε αυτό έχει ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνησε τόσες δεκαετίες, κυβέρνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, μας οδήγησαν σε υπερδανισμό της χώρας, σε διαπλοκή, σε διαφθορά, σε σκάνδαλα, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια, τα οποία μνημόνια και αυτοί οι όροι οδήγησαν τις υψηλές υπερφορολογήσεις στους Έλληνες πολίτες, στις επιχειρήσεις και όλα αυτά που ο κύριος Καλιάνος νομίζει ότι ξαφνικά από παρθενογέννηση Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κυβερνήσουν ξανά τη χώρα και θα λύσουν τα προβλήματα. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις δεκαετίες οικογενειοκρατίας στη χώρα και διαπλοκής. Θα χτυπήσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Ζητούμε παρουσία δικαστικών λειτουργών και εισαγγελέων στους διαγωνισμούς του δημοσίου, στις προμήθειες των έργων, πράγμα το οποίο δεν το έχει κάνει καμία απολύτως κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν τώρα και στο ζήτημα των Πρεσπών, της Συμφωνίας των Πρεσπών, σε ένα ζήτημα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο πρώτος υπεύθυνος, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σιωπούν. Εμείς θέλουμε να ακυρώσουμε και μπορούμε μια συμφωνία η οποία παρέδωσε την εθνική κυριαρχία της χώρας. Γίνεται η ακύρωση. Βεβαίως και γίνεται. Αλλά τα κόμματα δεν βλέπουν να λένε τέτοιο πράγμα. Δεν το λένε γιατί ακριβώς κρύβονται. Διότι έχουν προφανώς κάνει άλλες συμφωνίες. Και το λέγω ευθέως. Είμαι νομικός δικηγόρος και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν και επιτροπές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι και άκυρη και μπορούμε να την υποστηρίξουμε, διότι παραβιάζει τη συνθήκη της Βιέννης, παραβιάζει τη συμφωνία του Βουκουρεστίου, αλλά επιπλέον δεν είχε υπογραφεί ούτε καν από τον κύριο Ιβάνοφ, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Και κάτι είναι, τελευταίο. Δεν είναι διακρατική όμως συμφωνία μεταξύ δύο κρατών. Δεν έχει σημασία από τη στιγμή που δεν έχει την λαϊκή κυριαρχία και υπογραφή του ελληνικού λαού, ο οποίος ελληνικός λαός και με τα συλλαλητήρια και με επιτροπές ζήτησε να έχει τη γνώμη του, να επισφραγίσει με το ναι ή με το όχι, με δημοψήφισμα. Πού ήσταν απέναντι, μιας και λέμε για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού? Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον δεν υπήρξε σωστή προβολή από τα ελληνικά τηλεοπτικά μέσα, υπήρξε αδικία έναντι του δικού μου συνδυασμού και του κυρίου Λεβέντη και των υπολείπων στελεχών. Και επιπλέον ο ελληνικός λαός μπήκε μέσα σε ένα δίλημα. Προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν πάλι σε έναν άδικο διπολισμό. Είστε αισιόδοξος εν ώψη εκλογής μάχης, γιατί με το 1,5% που πήρατε και με τις δημοσκοπήσεις να σας δείχνουν πολύ κάτω από το 2, όχι από το 3%. Θεωρείτε ότι μπορεί να περάσετε το όριο εισόδου? Από τη στιγμή που λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, αυτό που έχει συμβεί, και θέλω να εξηγήσω τώρα, γιατί αυτή η εικόνα για μένα είναι η καταστροφή της χώρας μας. Γιατί το λέτε αυτό? Θα κάνει τον ελληνικό λαό να αντιδράσει σε μια εικόνα καταστροφής της χώρας και διαμάχης δύο πλευρών, οι οποίες, όχι βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα δηλαδή που κυβέρνησαν την Ελλάδα, μαζί με τα συνεργαζόμενα κόμματα με αυτούς, τα οποία οδήγησαν σε οικονομική καταστροφή τη χώρα. Ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις μαζεύουν 80% αυτά τα κόμματα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις ιδιωτικών εταιριών και συμφερόντων. Σίγουρα, και στην Ευρωκάλε πια να πάμε. Σίγουρα κάποιοι επηρεάζονται και επηρεάστηκαν, αλλά καλούμε τον ελληνικό λαό να μην εγκλωβίζεται σε καμία δημοσκόπηση, σε κανένα τηλεοπτικό μέσο, αλλά να καταλάβει το τι συνέβη στη χώρα. Δεκαετίες ολόκληρες τα κόμματα της εξουσίας υπερδανίζονταν. Όχι, μας έχουν περισσέντες. Δεν μιλάει κανένας άλλος, δεν θα, για να σε ακούνε οι τηλεθεατές. Ακούμε
το να ΣΥΡΙΖΑ σας ακούνε και οι τηλεθεατές, για να ακούγεστε. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία επί δεκαετίες κυβερνούσαν τη χώρα. Δανείζονταν με διαφθορά, με διαπλοκή χωρίς έλεγχο. Κατέστρεψαν την οικονομία. Δείτε τους δείκτες του χρέους της χώρας. Το 1993, 95, 2000, 2004, 2008 που ήταν η Νέα Δημοκρατία, 2010, 2012. Πάμε στο καταλήξαμε αύριο. Λοιπόν στα μνημόνια, τα οποία είναι συμφωνίες παράδοσης της χώρας, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, και εκεί πάνω πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας ότι θα ακυρώσει μνημόνια και συμβάσεις, ότι θα ακυρώσει τρίτο. Δηλαδή όλους τους φόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή την καταστροφή ότι θα τα ακυρώσει. Δεν έκανε τίποτα δυστυχώς. Και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, μας χρέωσε και άλλο μνημόνιο πάνω από το κεφάλι μας. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί ο ελληνικός λαός οικονομικά, να μην μπορεί να επιβιώσει, να εξευτελίζεται καθημερινά στην δημόσια υγεία, στη δημόσια συγκοινωνία, στην παιδεία, σε όλους τους τομείς. Και για να καταλήξω, αυτό οδηγεί και σε εθνικές τραγωδίες. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Και ο σκοπός αυτός προέρχεται και από ξένα κέντρα. Και το γνωρίζουν όλοι. Και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων. Για να δούμε όμως πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες. Αν μπορείτε να τους πείσετε. Αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να επιλέξουν πολιτικούς άνδρες αυτή τη χώρα, οι οποίοι δεν θα είναι εξαρτώμενοι από ξένα κέντρα διοικήσεως. Δηλαδή οι υπόλοιποι βουλευτές είναι εξαρτώμενοι. Δυστυχώς αυτοί που πέρασαν από το κοινοβούλιο και ψήφισαν μνημόνια και ψήφισαν πρέσπες για να προδοθεί η Μακεδονία, ναι, εξαρτώμενοι είναι. Μάλιστα. Και το λέγω λοιπόν, ευθαρσώς. Λέτε ψέματα λοιπόν. Αυτό που λέτε είναι συκοφαντία σε βάρος μου, αλλά δεν πειράζει, δεν σας ξεσυνερίζομαι. Δεν είναι συκοφαντία, διότι γνωρίζετε ότι η συμφωνία των πρεσπών που παραδίδει τη Μακεδονία δίνεται αναγνώριση ψευδούς Μακεδονίας. Λέτε ψέματα. Τίποτα δεν παραδόσω. Ο ελληνικός λαός ξέρει την αλήθεια. Εσείς γιατί φοβάστε το δημοψήφισμα, πείτε μου. Γιατί δεν κάνατε δημοψήφισμα. Εμείς δεν αλλάξαμε το Σύνταγμά μας. Η δικιά μας Μακεδονία παραμένει ως έχει. Κάνετε λάθος. Οι άλλοι αλλάξαν το Σύνταγμά τους. Το Σύνταγμα ορίζει ότι για συγκεκριμένα εθνικά θέματα κρίσιμα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα. Γιατί το τι ζήτησαν εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Εσείς φοβάστε. Όχι, το όχι, το 62% καλά, του όχι εντάξει. Του 2015, λοιπόν, γιατί το αλλάξατε. Λοιπόν, γιατί παραβιάσατε το Σύνταγμα. Ψέματα αυτά τα έχω αποδείξει. Δεν είναι ψέματα. Ανοίγετε το ιστολόγιο μου. Τα έχω αποδείξει. Είναι η αλήθεια. Παραβιάσατε τη δημοκρατία. Ένωση κεντρών θα καταφέρει. Έχουμε σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της χώρας, οικονομικής ανάπτυξης, επιστροφής των νέων, με πολλές προτάσεις στο πρόγραμμά μας, και καλώ όλους τους νέους να μπουν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών, και επιπλέον για να σώσουμε την Μακεδονία μας, να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τον κύριο Μιχάκη, υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών Α Θεσσαλονίκη.